125 στελέχη της ελληνικής αστυνομίας από διάφορα τμήματα, αλλά και στελέχη υπηρεσιών, συναφών υπουργείων όπως του Ναυτιλίας και του Δικαιοσύνης, αλλά και των τελωνιακών αρχών, εκπαιδεύονται αυτές τις μέρες σε 5 μεγάλες πόλεις της χώρας, με κύριο αντικείμενο την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης. Τα στελέχη εκπαιδεύονται ώστε να εντοπίσουν στην καθημερινότητα φαινόμενα ριζοσπαστικοποίησης που εμφανίζονται στη χώρα μας, όχι μόνο με τη θρησκευτική τους μορφή, αλλά και με τη μορφή ακροδεξιών ή ακροαριστερών φαινομένων και αναρχίας. Η Ελλάς, με κύριο στόχο της πλέον να επενδύει περισσότερο στην πρόληψη παρά στην καταστολή και με δεδομένο ότι οι καιροί το απαιτούν και στη χώρα μας, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας ξεκίνησε την εκπαίδευση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Χανιά και Μυτιλίνη, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι να δρουν αρχικά προληπτικά στον αγώνα ενάντια οποιασδήποτε μορφής τρομοκρατίας ή βίαιου εξτρεμισμού. Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιπτώσεων υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες που απασχολούνται. Εμείς θέλουμε από τον επαγγελματία πρώτης γραμμής να εντοπίσει εκείνα τα περιστατικά που θεωρούμε ότι πιθανόν να πρέπει να, χρήζουν μια ιδιαίτερη προσοχή. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα πρέπει να συνεχίζουν και να επιλαμβάνονται τις συγκεκριμένες υπόθεσεις. 62 καταρτισμένοι εκπαιδευτές σε θέματα ριζοσπαστικοποίησης κάθισαν τα στελέχη πρώτης γραμμής στα Θρανία, ώστε να καταρτιστούν και να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν στο πεζοδρόμιο πια σημάδια ριζοσπαστικοποίησης σε πρώιμο στάδιο, να είναι ικανοί να προσφέρουν στήριξη στα άτομα αυτά, αλλά και να ενημερώνουν τόσο την ΕΕΠ όσο και την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για σοβαρά φαινόμενα που εντοπίζουν. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία. Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο δημιουργήθηκε αυτή η δράση, αυτό το έργο, σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, να εκπαιδεύσουμε επαγγελματίες πρώτης γραμμής, έτσι ώστε στην καθημερινή τους εργασία να μπορούν να στοχεύουν, να κάνουν στοχευμένους ελέγχους, να είναι πιο αποτελεσματικοί, έτσι ώστε να προλάβουμε πράγματα. Η εκπαίδευση που ξεκίνησε στις αρχές του καλοκαιριού θα ολοκληρωθεί περί τα μέσα Οκτωβρίου, διάστημα κατά το οποίο θα κυκλοφορήσει και από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και θα αποδοθεί στους συμμετέχοντες ειδικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο καταρτισμένο μεσός, θα λέγαμε, για θέματα ριζοσπαστικοποίησης. Ανάλογα θα αποδοθούν και δύο οδηγοί τσέπης για τα στελέχη των υπηρεσιών, αλλά και για τους πολίτες. Πληροφορίες για όποιον ενδιαφέρεται στην ιστοσελίδα του ΚΕΜΕΑ αλλά και στη διεύθυνση www.counterpavlaradicalization.gr.